πάω με την πιτζάμα μου. Δεν θέλω να την βγάλω, έχει κρύο. Να ανοίξουμε για κανένα φως. Καλημερούδια. Συνειδητοποίησα, ρε παιδιά, χθες το βράδυ που έκανα μοντάζ, ότι στο χθεσινό το vlog μας δεν σας είπα καλημερούδια. Φοράω την καινούργια μου τη super παλτουδάρα και φεύγω για Mad Radio 106,2. Εν τω μεταξύ, σήμερα στη γειτονιά μου είχε πολύ κίνηση. Δηλαδή, είδα τρεις γείτονες που φεύγανε πρωί-πρωί να πάνε στη δουλειά τους. Και έτσι, όπως λέγαμε καλημέρα, έλεγα να συντονιστείτε στο 106,2. Γιατί είμαι κι εγώ εκεί, παιδιά. Δεν πάω καλά πρωί-πρωί, 6,5 ώρα. Ούτε να μου πούνε καλημέρα δεν μπορούσαν. Και εγώ τους έλεγα να συντονιστείτε, 106,2. Βροχερή μέρα σήμερα, βρέχει. Μου αρέσει η βροχή εμένα, το ξέρετε. Μου αρέσει η βροχή, η χειμώνας. Και κάτι άκουσα από, ότι από τις 13 του μήνα θα έχουμε χειμώνα. Καλό χειμώνα, δηλαδή θα έχουμε κρύο. Για να δούμε. Πάμε να δούμε αν καταφέρω σήμερα να σας δείξω αυτό το σπίτι που είναι πολύ όμορφο, στολισμένο, όπως σας έλεγα. Μέχρι στιγμής δεν έρχεται κανείς από πίσω μου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί στη μέση του πουθενά ένας, ρε παιδί μου, έτσι για να μας το χαλάσει πάλι. Λοιπόν, το σπίτι είναι αυτό εδώ. Και κάπου εκεί πέρα, αν δείτε, κουνιούνται κάτι Άγιο Βασίλειδες. Δεν φαίνεται τίποτα. Κουνιούνται κάτι Άγιο Βασίλειδες και κάτι δεντράκια και κάτι χιονόμπαλες και κάτι μπάλες χριστουγεννιάτικες. Δείτε τι όμορφα. Έλα, κάτι ψιλοφαίνεται. Είναι πιο ωραίο το σπίτι αυτό που σας δείχνω στην πραγματικότητα από ότι στην κάμερα. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, πρωί-πρωί. Δεν θέλεις να μπω, όχι. Μου κλείνεις τον δρόμο ή περιμένεις να περάσεις, ευχαριστώ. Καλημέρα, ευτυχία. Εδώ, στο πόστο μας, στην ώρα μας και σε λίγο βγαίνουμε. Αυτό που μόλις παρακολουθήσατε στις οθόνες σας ήταν ένα Kiki Challenge στις 7:20 το πρωί. Πώς μας βρίσκεται? Μπορούμε. Εδώ είμαι και πάλι και φεύγω, αλλά πρέπει πάλι λίγο να συντονιστούμε εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα είναι τόσο στενά και έχει και ένα θάμνο που δεν με αφήνει, ρε παιδί μου, να δω. Γιατί δεν ξυλώνουν αυτό το θάμνο από το μάτι, να τελειώνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν είναι η τελευταία μου μέρα στο Mad Radio. Έτσι μια θλίψη, ρε παιδάκι μου, υπάρχει, τη νιώθω. Αλλά δεν πειράζει, μου είπε η ευτυχία ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα ξαναέρθω. Και θέλω να σας πω ότι τώρα φεύγω Σφεράτη. Ελπίζω να μην έχει την κίνηση που βλέπαμε τώρα εδώ στο Mad, στο ίντερνετ, ότι υπάρχει στην Αττική Οδό, γιατί χρησιμοποιώ Αττική Οδό αυτές τις μέρες για το πηγενέλα. Γιατί θέλω να πάρω τη μαμά μου και να πάμε στα Πετράλωνα, που είναι η κυρία Τζούμα, η δερματολόγος μου, που σας έχω ξαναπεί. Να πάμε να κάνω εγώ την επόμενη συνεδρία για την αφαίρεση του τατουάζ, που την έχω παρατήσει εντελώς αυτή την αφαίρεση του τατουάζ. Πραγματικά θα είχα τελειώσει τώρα υπό άλλες συνθήκες. Αλλά άμα δεν πηγαίνεις στα ραντεβού σου, αυτά παθαίνεις. Και εννοείται να κάνω και λέιζερ αποτρίχωση, γιατί πέρασαν οι 2 μήνες και κάθε 2 μήνες κάνω. Και θέλω να σας πω, βασικά θα το δείτε κι εσείς, ότι έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά. Θα σας τα δείξω όλα. Έλα όμως, γλυκούλη, έλα, μπράβο, έλα. Δείτε τι ωραίο ουράνιο τόξο. Καλά, εντάξει, δεν φαίνεται τώρα πολύ εδώ στην κάμερα. Όπα, κάτσε, γιατί πάει πάνω στις σταγόνες. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, είναι τέλειο. Δεν θα τη δείξω γιατί δεν είναι ευγενικό, αλλά ακριβώς δίπλα μου στο φανάρι είναι σταματημένη η Μαρινέλα. Οπότε είμαστε αριστερά η Μαρινέλη και δεξιά η Μαρινέλα, η γνωστή τραγουδίστρια. Αλλά δεν θα τη δείξω, εντάξει, δεν είναι ευγενικό τώρα, δεν είναι. Ήρθα στο δεύτερο κρεβάτι, τώρα με τη Διονυσία μου. Αφαιρέσαμε τρίχες και τώρα θα αφαιρέσουμε τατουάζ.
Αφαίρεση σήμερα, δεν έχουμε πρόσθεση. Τέλεια, μια χαρά. Μόνο αν μένετε Αθήνα και κυκλοφορήσατε λίγο σήμερα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι κλειστό το κέντρο και όλοι φεύγανε προς Εθνική Οδό. Αργήσαμε πάρα πολύ να γυρίσουμε με τη μαμά μου. Λοιπόν, όσο για το δερματολογικό ιατρείο, επειδή σίγουρα θα με ρωτήσετε, το τατουάζ μου πάει πάρα πολύ καλά. Ειδικά στο τελευταίο χτύπημα, νομίζω τώρα πόσα χτυπήματα έχω κάνει. 4 ή αυτό είναι το 5ο. Δεν θυμάμαι, πάντως από το τελευταίο μέχρι και χθες που το κοίταξα την τελευταία φορά πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι δουλεύει μόνο την ώρα που το χτυπάς. Αυτό από τη μέρα που το χτυπάς δουλεύει για 6 μήνες μετά. Δηλαδή αφαιρείται σιγά σιγά και πάω πολύ καλά. Δεν θα σας δείξω. Θα σας δείξω όταν τελειώσω για να δείτε το πριν και το μετά. Γιατί δεν σας έδειξα στο Instagram κάποια στιγμή, ενώ είχε τεράστια διαφορά. Δεν το κατάλαβε καμία. Μου λέγατε όλη φυσικά τη διαφορά. Ενώ έχει πάρα πολύ. Είχε λατωθεί πάρα πολύ και έχουν φύγει και τα γύρω-γύρω που ήταν σαν να έχει χυθεί. Και πάμε τώρα να σας πω ότι πήρα και μια απόφαση. Καταρχάς να σας πω για το λέιζερ στα χέρια, για το λέιζερ αποτρίχωσης. Είναι κούραση, μην ασχολείστε. Πάω πάρα πολύ καλά από το δεύτερο μου κιόλας χτύπημα. Είδα διαφορά τεράστια. Στο άλλο το δερματολογικό ιατρείο πήγαινα σχεδόν 4 χρόνια και δεν είχα δει καθόλου διαφορά. Και εδώ από το δεύτερο χτύπημα είδα και χαίρομαι πολύ. Φανταστείτε ότι και στα χέρια και στα μπούτια έχουν αραιώσει πάρα πολύ τρίχες και χαίρομαι επιτέλους. Και πήρα μια απόφαση και έκλεισα ένα ραντεβού και στις 11 του μήνα θα πάω να κάνω τον πρώτο καθαρισμό προσώπου. Δεν έχω κάνει ποτέ καθαρισμό προσώπου, επειδή σας είχα πει ότι είχατε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με την ακμή και δεν μπορούσε να μου φύγει. Προσπαθούσα με κρέμες, γιατί εγώ δεν μπορούσα δυστυχώς να πάρω χάπια, οπότε με τις κρέμες ταλαιπωρήθηκα περίπου γύρω στα 3 χρόνια, ήταν κάπου εκεί. Και θέλω να πάω να κάνω ένα καθαρισμό. Δεν σας κρύβω ότι έχω άγχος. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω καθαρισμό προσώπου, γιατί δεν ήθελα ποτέ να μου πειράξει κανείς το πρόσωπο. Όμως εδώ πέρα τώρα μου κάνει ένα κλικ. Την κυρία Τζούμα την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Ό,τι έχω κάνει εκεί είναι όλα τέλεια και το τατουάζ μου πάει πολύ καλά και η αποτρίχωση μου πάει τέλεια και με το υαλουρονικό έχω να πω τα καλύτερα. Και εκείνη τη μάσκα που μου είχε κάνει πριν το γάμο, ακόμα και τώρα μου λένε κάτι έχει κάνει στο πρόσωπό σου και έχει αλλάξει. Πώς να μην έχει αλλάξει, αφού μου κάνει αυτή την οξυγονοθεραπεία και όλη αυτή τη θεραπεία και τέλεια. Οπότε θα έχουμε και από εκεί ενημέρωση την επόμενη εβδομάδα. Θα σας πω γιατί με ρωτάτε πάρα πολλές για καθαρισμό προσώπου, αν έχω κάνει, που έχω πάει, αν εμπιστεύομαι. Ναι, δεν εμπιστευόμουν κανέναν. Τώρα όμως θα πάω στην κυρία Τζούμα. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε λίγο το καλτσάκι. Το νούμερο 7 καλτσάκι. Το οποίο νούμερο 7 θα χρειαστεί για το 1 σίγουρα. Ίσως καταφέρω να το βγάλω. Λοιπόν, ναι. Καθίστε λίγο να αφήσω κάτω την κάμερα. Έχουμε τελειώσει με τα δώρα της πρώτης τυχερής και τώρα έχουμε μπει στα δώρα της δεύτερης τυχερής και πάμε να δούμε το πρώτο που είναι 2 δώρα. Θα πάρει 6 δώρα κανονικά, βασικά η συγκεκριμένη κοπέλα θα πάρει 7 και αυτό γιατί το πρώτο καλτσάκι έχει μέσα σε travel size συσκευασία μια εταιρεία, οπότε προτιμήσα να τις βάλω 2 για να μην φαίνεται ότι είναι μικρό το δωράκι. Οπότε τα πρώτα δωράκια της πρώτης τυχερής είναι από Make Up For Ever, είναι σε travel size συσκευασία η βάση και η πούδρα η HD και πάμε να ανοίξουμε γρήγορα. Γρήγορα, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα βολευτεί όποια τα κερδίσει. Πραγματικά θα είναι πολύ τυχερή, είναι πολύ ωραία. Και θα θέλει σίγουρα να πάει να τα αγοράσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο νούμερο 7. Ναι, 7 καλά το λέω. Και έχουμε ένα soft matte lip cream. Πάλι σε ένα χρώμα που αγαπώ, γιατί ξέρετε ότι εγώ με το ροζ τα πάω πάρα πολύ καλά. Και πάμε και στις Kiehl's να βρούμε το νούμερο 7.
Να το, φέτος θα βρίσκω πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε εδώ σε Travel Size συσκευασία ένα προϊόν για τα μάτια, το οποίο θα μου χρειαστεί. Έλεγα αυτά που θα βγάλω από Kills και από Nix να τα κρατήσω για κανένα ταξίδι, για να είναι σε Travel Size, να μην μου πιάνουν πολύ χώρο. Αλλά τώρα αυτό εδώ δεν γίνεται, παιδιά, ειδικά αυτές τις μέρες που ξυπνάω από τα αξιμέρωτα και κοιμάμαι πολύ αργά, να μην το χρησιμοποιήσω. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια γι' αυτό, οπότε θέλω πολύ να το χρησιμοποιήσω. Τώρα προς το παρόν σας χαιρετώ. Πρέπει όμως να βγάλουμε και την τυχερή σήμερα. Πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Θα την κάνουμε λίγο αργότερα όμως, γιατί έχω έτσι μια ελαφριά ημικρανία εδώ που με περιτριγυρίζει. Πάει να έρθει, πάει και με αφήνει και ξανά πάλι. Το μάτι μου μιλάμε κατά κόκκινο. Παιδιά, πώς είμαι έτσι? Τι ταλέπορο άτομο! Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαγωνισμό για να μπω σε διαδικασία αποσύνδεσης. Να πάω να ξεπλύνω πρόσωπα, να πλύνω δόντια και να πάω να ξαπλώσω, γιατί δεν αντέχω άλλο. Έχω βάλει εδώ πέρα από το 1 μέχρι και το 6 τους αριθμούς των βίντεο και ανακατεύω για να διαλέξω ένα, θα διαλέξω εσένα και πάμε να δούμε σε ποιο βίντεο, όχι ποιο από τα δύο, θα πάρω το δεξί. Πάμε να δούμε τώρα σε ποιο βίντεο, στο Vlogmas Day 5. Λοιπόν, πάμε να ανακατέψουμε γρήγορα γρήγορα. Έχει κολλήσει γιατί είναι πάρα πολλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνω μάτια και σταματάω εδώ. Λοιπόν, τι, χαμηλή μπαταρία, κάνει υπομονή. Λοιπόν, η κοπέλα που κέρδισε είναι η Μαρίζα Ιωάννη, η οποία μου γράφει ως την να πάρω δώρο στον Κανάκι ένα κάδρο με μια φωτογραφία από τον γάμο, ένα κάτι πιο συναισθηματικό. Μαρίζα, κέρδισες! Και σου στέλνω μήνυμα επί τόπου. Η Μαρίζα λοιπόν είναι η τυχερή, αλλά μην μου στενοχωριέστε όσες δεν ακούσατε το όνομά σας, γιατί έχουμε άλλες τρεις τυχερές μέχρι τέλος του vlog μας. Πάω να επεξεργαστώ βίντεο και να λιποθυμίσω στην κρεβατάρα μου. Θα σας δω πάλι αύριο, μη λείψει κανείς. Hey, και δεν ξεχνάμε, like, subscribe, καμπανάκι και Instagram.